Ριέρα, κάνε την κίνηση, μπράβο. Μια καλή σέντρα. Για το Παράλες, ναι! Γκολ! Γεια σας παιδιά, είμαι ο Κούτσης και σήμερα θα παίξουμε το πρώτο μάτς του Super League που είναι ανάμεσα στο Βόλο και στον Αστέρα Τρίπολης. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ξαναρχίζουμε αυτή τη σειρά, γιατί από ό,τι είχα δει από τις προηγούμενες πριν λήξει το πρωτάθλημα τα είχαμε πάει πάρα πολύ καλά, τα παρακολουθούσατε κι εσείς και σας άρεσαν, οπότε μου είπατε κάποιοι να το συνεχίσω και είπα γιατί όχι. Όπως βλέπετε έχω φτιάξει ήδη τις 11ες. Επίσης από τον τροχό θα δείτε ότι έχω τύχει τον Αστέρα. Και νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε πάρα το μάτς, προειδοποιώ ότι παίζουμε στο επίπεδο αγώνα θρύλος. Η διάρκεια του παιχνιδιού είναι 15 λεπτά. Έχουμε βάλει παράτηση και πέναλτι, μη τυχόν και λήξει ο αγώνας σοπαλία. Οπότε θα συνεχίσουμε κανονικά το παιχνίδι. Καλή επιτυχία στις δύο ομάδες, να νικήσει ο καλύτερος. Λοιπόν, καλή αρχή να έχουμε. Και ξεκινάμε. Πολύ καλή επέμβαση. Μπράβο. Πάμε. Έτσι κάνεις ρε. Άντε πάμε. Λοιπόν, Ριέρα. Ρε Ιγκλέσια, σύμμαρτον. Ρε τώρα με κοροϊδεύει το παιχνίδι. Λοιπόν, αρχικά, ο Βόλος παίζει στην έδρα του και παίζει φουλ άμυνα. Που θέλετε μετά να βάλω εγώ γκολ. Δείχνει ξεκάθαρα εδώ πως ξέρει για να κάνει και άλλα πράγματα. Για να φανεί λίγο πιο διασυναστικό το παιχνίδι από τη στιγμή που ήδη ο ίδιος υπολογιστής το κουράζει το παιχνίδι. Θα στηρίξει τους συμπαίκτες του στην άμυνα. Θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για κάθε νέο παίκτη που ονειρεύεται την καριέρα. Κάνε το follow. Μπράβο, Φερνάντες. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια. Φανταστική τρίπλα. Διαιτητή. Μπράβο, Σίτο. Έλα, παίρνα τον, μπράβο. Κάνε κίνηση. Αυτό είναι. Έλα ρε. Ο παίκτης έκανε μια όμορφη κούρσα προς την μπάλα, αλλά μάλλον δεν είχε αρκετές δυνάμεις για να βγάλει και το σούτ. Α! Διαιτητή, τίποτα, ούτε φάουλε. Ευχαριστώ. Να πω και κάτι άλλο. Νομίζω κάποιοι θα προτιμούσατε να κάνω βίντεο ποδοσφαίρου με φίλους μου. Δηλαδή να τους καλώ, να παίζουμε, να γελάμε, να λέμε κάποιο αστείο, γιατί τώρα είμαι μόνος μου και δεν ξέρω τι να πω. Τι να κάνω, είμαι εγκλωβισμένος. Η φάση είναι ότι ζήτησα από μερικούς και μου είπαν ότι δεν είναι Αθήνα, έχουν φύγει οι διακοπές. Και λέω τώρα τι να κάνω. Είχα φύγει και εγώ για διακοπές. Είχα πάει στο χωριό μου. Και αυτόν τον λόγο ανέβαζα ώρες-ώρες short video που τα είχα τραβήξει εγώ ίδιος από αυτά που είχαν τύχει τέλος πάντων σε μένα και στο Rocket League και στο Among Us και σας άρεσαν. Διαιτητή! Διαιτητή! Τι εννοείς ότι δεν έχεις αυτό το φάουλ! Μπράβο ρε, Σίτο, στον Παράλες. Έλα! Λοιπόν, πάμε να χτίσουμε μια ωραία επίθεση. Ναι, αυτό ήθελα. Ριέρα, κάνε την κίνηση, μπράβο. Μια καλή σέντρα. Για τον Παράλες! Ναι! Γκολ! Και ανοίγει το σκόρο Παράλες. Με μια φανταστική κεφαλιά, παίρνει και τη δεύτερη αφού αποκρούει ο τερματοφύλακας του Βόλου. Μεγάλη ανομπουμπούλα και στα μετόπιστα, αλλά χρειάζεται. Και όπως το είχα ξαναπεί, ανοίγουμε το σκορ. Μπράβο ρε Παράλες. Και ξεκινάμε πάλι με το δίκτυο του σκορ στο 1-0. Αυτό σίγουρα θα τους απαλλάξει από το άγχος, αλλά δεν πρέπει να χαλαρώσουν κιόλας. Μπράβο ρε παιδιά, αυτό είναι. Ριέρα. Στο Φερνάντες. Πάμε. Ναι ρε. Παράλες. Όχι. Όχι στο τετάρτετ να μου το χάνεις. Καθαρίζοντας τη φάση. Που πας ρε. Μάτιασε κανονικά. Μπράβο. Αυτό είναι. Ξύπνησες. Σίτο. Πασκουάλ. Έλα για τον Παράλες. Άρε. Δεν πειράζει. Ξανά ο Ιγκλέσιας.
Τον είδα, τον Ριέρα. Αχ, πολύ δυνατό. Επίσης να επιθυμίσω ότι αυτές τις μέρες έχω στρατό. Θα πρέπει να δηλώσω παρόν. Οπότε μερικές μέρες, ας πούμε, που δεν θα κάνω βίντεο, θα γνωρίζετε ακριβώς τον λόγο. Διότι εντάξει, είμαι από αρχές... Έλα ρε φίλε! Δεν ξαναμιλώ ρε. Δεν ξαναμιλώ. Ορίστε, μιλάω τώρα για το τι παθαίνω εγώ τώρα αυτές τις μέρες με το στρατό. Δεν αφουσιωνόμουν στο παιχνίδι και φάγα τον γκολ! Ήμουνα βασικά στρατό, μπήκα από... όχι από αρχές, μπήκα από μέσα Γενάρη. Οπότε... ίσως και ο αντίπαλος βέβαια να επαναφέρθηκε πριν, αλλά ας πρόσεχε. Δοκιμάζει την παλιά προς τα έξω. Οπότε μέχρι να... όπα! Οπότε μέχρι να τελειώσει τη θητεία μου, μέχρι να απολυθώ δηλαδή, θα πρέπει να δηλώνω παρόν. Οπότε θα καταλαβαίνετε και το λόγο. Θα στείλει δίπλα του την μπάλα. Θα γεμίσει προς τον άξονα. Λοιπόν, παράλλες. Έλα, δεν πειράζει, πάμε, φύγαμε. Πάει μόνος του. Έπρεπε το είχες βάλει εκεί πέρα με το 2-0, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά χρειάζεται στήριγμα. Ωραία τρίπλα. Τον είδε τον Σίτο, ο οποίος ανοίγει την μπάλα και την κλέβει ο Κολόμπο. Μάζει με ένα λάθος. Πολύ συγκεντρωμένος, ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Μια καλή σέντρα! Όχι ρε Μαράλες! Απαπα! Τι έχασε ρε! Έλα ρε, δεν χάνεται αυτό ρε Μαράλες, σήμαρτον! Από αυτές τις μέρες, τέλος πάντων, να κανονίσω να έρθει κάποιος φίλος μου, δηλαδή θα επικοινωνήσω και με άλλους. Γιατί κάποιοι είναι διαθέσιμοι αυτή τη στιγμή και είναι Αθήνα. Να τους καλέσω να παίξουμε και άμα θέλουν να τραβήξουμε και κανένα βίντεο, έτσι για να το δείτε εσείς. Γιατί όταν παίζεις με φίλους σου έχει πάρα πολύ πλάκα. Λοιπόν, τέλος πάντων, Αλβάρες, θα κάνεις τη σέντρα, όχι! Μπαράλες, μου τα έχεις χάσει όλα ρε. Μόνο μια καλή ευκαιρία έχεις κάνει και μετά τελείωσες. Μου τα θέλει ζωκάρια μετά, πάνω στον πρωτοφύλακα. Έλα ρε, κοίτα εδώ, ολοκληρωτέρμα τέρμα μπροστά και το χάνεις. Αν κοιτάξει τώρα από την άλλη, σκέφτομαι θα μπορούσε να είναι και κάποιο άγχος. Δηλαδή τώρα να λένε οι φίλοι μου, δεν θέλω να ακούγομαι τόσο πολύ στο βίντεο. Αλλά δεν νομίζω ρε παιδιά να συμβεί αυτό, γιατί ήμουν λίγο πιο μικρός. Είχα ανοίξει το κανάλι πριν από 3 χρόνια και με βοηθούσαν κάποια άτομα. Δηλαδή είχαμε κανονίσει να παίξουμε μαζί, περνούσαμε ωραία, τελικά δεν του έφτασε ποτέ η μπάλα. Αλλά ήταν παλιές εποχές. Τώρα... αλλιώς δεν έχουν καμία τύχη. Λοιπόν, Μπαράλες. Έλα ρε, Καπίλια. Όχι εκεί! Όχι εκεί παιχνίδι! Δεν έκανα εκεί πέρα ποτέ την πάσα. Ωπα ρε, άντε. Δεν τα κατάφερε να κάνει αυτό που ήθελε. Ελάτε ρε παιδιά τώρα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ. Κάντε μια σωστή πάσα που σας ζητάω, άντε. Που πάμε πριν λήξει το ημίχρονο. Αυτό είναι, Καπίλια. Κινείται προς τα επόμενα. Τον είδα τον Σίτο. Έλα ρε Σίτο, μπράβο. Το 1-2, μπράβο. Έφυγες μόνος σου. Θα σουτάρεις, όχι πάνω του. Όχι πάνω του το σουτ. Έτσι όμως τελειώνει το πρώτο. Γιατί? Είναι πολύ καλό έως τώρα. Είχαμε 2 γκολ και ωραίες φάσεις. Το σκόρ είναι... Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο τελικές. Το έχει το πρώτο ημίχρονο. Έχει κάνει ένα σουτ ο Βόλος και έχει βάλει ένα γκολ. Έχω κάνει 6 σουτ, τα οποία είναι 3 στο στόχο και έχω βάλει μόνο ένα γκολ. Τι εννοείς παιχνίδι? Θα κάνω μια αλλαγή. Θα βάλω τον Γκόμες στην θέση του Σίτο. Θα κάνω αυτούς 2 αλλαγή εδώ πέρα και θα μείνει έτσι παιδιά η ομάδα. Καλά είναι, αλλά πρέπει να βάλουμε γκολ. Και ναι, το δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Αυτό είναι. Αλβάρες. Φερνάντες. Έλα ρε. Πάρε κεφαλιά. Έλα. Μπράβο.
πάει να την περάσει. Καπίλια θα κάνει το σουτ. Ναι, πάρε το rebound. Όχι ρε. Εντάξει, αυτά που χάνω δεν γίνονται ρε φίλε να τα χάνω συνέχεια. Για ασφάλεια θα διώξουν. Με πολύ καλό timing. Έλα ρε Ριέρα Γκόμες. Και να κόψει. Στον ρε Μπαράλες. Στον Καπίλια. Μπαράλες. Διάβασε. Α, διαιτητή το φάουλ. Το φάουλ διαιτητή. Αυτή η επίθεση τους. Μπαράλες. Διαιτητή. Ευχαριστώ. Σωστό φάουλ. Ω, τώρα ποιος έχει καλό χτύπημα. Ο Καπίλια. Ελπίζω τώρα να έχει φάλτσο, αλλά σε παρακαλώ. Καπιλιά! Νόμιζα ότι έπεσε! Αυτός ο παίκτης είναι σωστός, στον Γκόμες. Ωραίος! Κότσιρα στη σέντρα! Μπαράλες out! Νευριάζω! Μπορείτε να μην πέσετε μόνο κατοχή και να κάνετε μια σωστή επίθεση! Απομακρύνεται προσωρινά ο Κίμι. Ήμαρτον, φίλε μου, έχει κουράσει το gameplay! Πάει για γκολ! Άντε! Πάμε! Ευκαιρία για... Γκόμες! Ανοίξουν Μπαράλες! Προσπαθεί να το... Έλα Φερνάντες! Ωραίος! Αχ, πρόλαβε την α... δεν μπορώ ρε! Παίζουνε τόσο αμυντικά που δεν μπορώ να κάνω μια σωστή επίθεση. Και η φάση όχι μόνο αυτό, αλλά και η παίκτη μου είναι λίγο καθυστερημένη και δεν μπορώ να κάνω μια σωστή πάσα. Άντε μπράβο! Φύγαμε, Ριέρα! Μπαράλες. Για να δούμε τι θα κάνει. Στον Γκόμες. Τον είδα από κάτω μόνο του. Έλα ρε. Τελείωνε. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν. Όχι ρε. Και είναι και ένα φσάιν. Πω πάλι καλά. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις. Ψυχραιμή, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Μπράβο. Αυτό είναι. Όχι ρε. Δεν πρόλαβε. Με διέλυσε. Παρόλο που με χτύπησε και στο κεφάλι. Δεν γίνει, θα παίξω φουλ επίθεση. Με έχουν εκνευρίσει λίγο. Έχει αποτέλεσμα. Κοίτα εδώ τι κάνουνε ρε παιδιά, κοίτα τι κάνουνε. Καταλήγει σε πλάγι. Δεν μπορούν τα παιδιά, δεν μπορούνε. Βλέπουμε κίνηση στον πάγκο. Λοιπόν, θα βγει. Θα πραγματοποιήσω. Δεν αποτελεί. Θα βγει ο Κότσιρας και θα βγει ο Γκαρσία. Πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα κάνετε σε... Φάουλ! Τελικά, φάουλ! Αντίπαλος... Όχι! Όχι, εντάξει. Ναι, όχι! Το πίστεψα! Τον κίνδυνο για την ομάδα. Έχω βάλει φουλ επίθεση και δεν κάνουν τίποτα. Θα βγει και ο Ιγκλέσιας, γιατί εντάξει δεν μου αρέσει. Όπως βλέπουμε, και θα μπει ο Μπελόκ. Λοιπόν, δύο λεπτά για να λήξει το μάτς. Λοιπόν, Ριέρα. Έλα ρε, προωθήσου ρε. Δεν πειράζει. Πού να έχουμε τελευταία ευκαιρία. Φερνάντες. Θα κάνει τη σέντρα! Καλό ρε! Πάρε τον rebound! Όχι! Ναι! Μπαράλες! Όχι! Ναι! Κατηγύρηση! Το σουτ! Όχι! Όχι πάλι δοκάρι! Κοιτάξτε εδώ πέρα τελικές ρε παιδιά! Γελάω με μαύρο δάκρυ! 15. Τα άλλα 5 σουτ πήγανε, το ένα πήγε περιστέρι, τα άλλα 2 δοκάρια, εντάξει τι να πω. Θα κάνω την 5η και την τελευταία αλλαγή. Δεν θα βάλω επιθετικό, θα βάλω αμυντικό στη θέση του Αλβάρες, θα βάλω τον Τασούλη. Και πάμε στην παράταση. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάρουν την μπάλα. Μπαράλες. Σωστό. Πάει να... Ναι! Ευκαιρία.
Όχι, Ροσέντ ήτανε! Άρα, το πανηγύρισα! Βασικά το πανηγύρισα από μέσα μου, λέω, επιτέλους! Όχι, Ροσέντ! Ο βοηθός είχε σηκώσει τη σημαία του. Φαίνεται ότι ο διαιτητής άρχισε να το παρατηρήσει. Πρέπει να. Παρ' όλα αυτά είναι η σωστή απόφαση. Το offside. Πρέπει να. Πού ήταν το offside. Ως μη γενόμενη είναι η φάση. Προχωράμε. Τι εννοείς. Μπράβο. Επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Ελίξτο. Ελίξτο. Διαιτητή. Μηδέν λεπτά. Μηδέν λεπτά. Έχουν περάσει ήδη ένα λεπτό. Είναι απίθανος. Είναι απίθανος. Δεν το λύγει με τίποτα. Άντε στο καλό. Ναι, δεν κάναμε καμία τελική. Δηλαδή τζάμπα το προτιμήσαμε. Ο αγώνας βρίσκεται σε τεντωμένο σκηνή. Πάμε δεύτερο ημίχρονο. Παράταση. Το 15 λεπτό αυτή του έτους. Το δεύτερο μέρος της παράτασης. Η αδρεναλίνη είναι στα ουράνια και δεν μπορεί κανείς να χαλαρώσει. Ο πιο πεισματάρης περισχύει. Κάνε την πόσο, άντε, ναι, όχι offside! Ψάχνει να διαπεράσει. Α, τώρα προωθήθηκε και ήταν offside! Αλλά έπιασε. Α, έτσι. Όχι, μπράβο. Μην βιάστομαι, έτσι. Πάμε. Δύσκολη. Ωραία. Για την αντιπαλία μου. Κάνε την πάσα που σου λέω. Εντάξει, τι είπαμε, έπρεπε να κάνω φάουλ. Και βλέπει την κίτρινη κάρτα. Έλα ρε παράλληλος τώρα, ήμαρτον. Το πατάει εδώ και ώρα, κοίτα τι κάνει. Τη χτυπάει με το κεφάλι. Έπρεπε. Παναγία μου. Έτσι όπως πάει το μάτς. Πάμε ρε, τη Λίκα. Σκοράρει, θα είναι ο νικητής. Ναι ρε. Και δεν θα έπρεπε να κάνει. Πριμπορώνες. Ξύπνα αγόρι μου, σε παρακαλώ. Ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσογώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Ναι ρε. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Εντάξει παράλληλες, μου τα έχεις κάνει. Και οι δύο ομάδες με την ιδέα της οπαλίας, εκτός και γίνει κάτι στο ελάχιστο διάστημα που απομένει. Φάουλ εδώ σε ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Κάτι που δεν έκανα ποτέ. Ναι! Όχι ρε! Πάρτε να την μπάλα! Πάρτε να ρε! Αν είναι δυνατόν, πώς την κράταγε έτσι! Πάρτε να ρε! Έλα ρε τώρα που ήταν και μόνοι τους, ήταν 2-2 στην επίθεση. Δεν προλαβαίνω ρε, εντάξει, ας το διάβολες. Στα πέναλτι τώρα. Πω πω. Λοιπόν. Κοτοβόλος. Θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Ναι! Μάθημα αυτοσυγκέντρωσης. Ο τραυματοφύλακας. Καλά το μάθησα. Λοιπόν, Μπαράλες. Σε παρακαλώ, αγόρι μου. Δείχνει ήρεμος και έτοιμος να κάνει το καθήκον του. Έλα ρε ηγέτη. Καταπληκτική απόδοση από τον κύπερ. Αφού εγώ την έστειλα αριστερή να την κάνει. Αλλά και δεν ξεγελάστηκε από την προσκύνηση του αντιπάλου. Πολύ σωστή εκτέλεση. Υποδειγματική θα λέμε. Παιδιά τώρα θα το κάνω. Επειδή το παιχνίδι μου τα κάνει όπως να είναι. Λοιπόν, αυτό είναι γκολ. Αυτή είναι εκτέλεση. Η μπάλα στη μια μεριά. Ναι, ωραία, έκανα την εκτέλεση. Για ποιο λόγο το λέει περίπου στο γάμα. Λέλα, έλα, έλα. Πάλι εκεί την έστειλε. Άψογη εκτέλεση. Αχ. Ένα περιθώριο στον goalkeeper. Ετοιμάζει. Θα του κάνω chip shot. Κοιτάξτε, κοιτάξτε πως κάνουμε chip shot. Νάτο. Τι έγινε ρε, τι έγινε, τι πάθαμε. Εμφανίζεται για να εκτελέσει το τέταρτο πέναλτι. Θα μείνω κέντρο. Έδειξε σίγουρος, είχε τον τρόπο να του βάλει στα δίχτυα.
Εντάξει, τώρα πια δεν είμαι καλός στις μαντεψίες. Θα ξανακάνω πάλι το ίδιο, γιατί κάπου δυσκολεύεται ο τερματοφυλακάς τους. Εδώ. Όχι, εδώ. Α, μάνα, αυτό παιδιά είναι out. Το πιάσε. Εξαιρετική αντίδραση του κύπερ. Ήταν σαν να ξέρει που θα τη στείλει. Εντάξει, παιδιά, χάσαμε. Αν το βάλει, θα βρεθούν δύο τέρματα μπροστά. Ξέρω που θα το κάνει. Ήξερα που θα το κάνει. Εντάξει, πολύ άδικο αποτέλεσμα. Θα μπορούσα να είχα νικήσει ήδη το μάτς, άμα δεν είχαμε και τα τοκάρια. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό το βίντεο, άμα σας άρεσε κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και θα περιμένετε από την επόμενη μέρα να ανεβούν και τα υπόλοιπα βίντεο όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό από μένα, γεια σας!